Που έβλεπα, παίρνατε και τις σημειώσεις σας. Προσπάθησα να καταγράψω. Θέλετε να κοιτάξετε, καταγράψουμε τη δική σας αντίδραση. Ακούστε, επειδή είμαστε στο δρόμο για τις ευρωεκλογές και πρέπει σε αυτή την διαδικασία κάποια στιγμή πέραν των θεμάτων της επικαιρότητας, εμείς πιστεύουμε πως πρέπει να δούμε και την θετική ατζέντα και το τι έχει να προτάξει και να προτείνει ο καθένας για τις ευρωεκλογές. Αλλά είμαι πολύ προβληματισμένος από πού να ξεκινήσω. Να. Εγώ αισθάνομαι πολλές φορές ότι έχουμε για πρώτη φορά για ευρωπαϊκές εκλογές τόσο ισχυρή προεκλογική εκστρατεία πάντως. Για ευρωεκλογές. Είναι όντως μια πολύ έντονη προεκλογική εκστρατεία που δυστυχώς όμως δεν επικεντρώνεται στα ζητήματα που αφορούν τις ευρωεκλογές. Επικεντρώνεται στα ζητήματα της επικαιρότητας που δεν μπορούμε να αλλάξουμε την επικαιρότητα για να είμαστε και δίκαιοι. Ναι. Έχουμε την τουρκική προκλητικότητα στην ΑΟΣ μας. Έχουμε αυτό το γεγονός που όλους μας έχει συγκλονίσει με τον καθομολογίαν serial killer. Έχουμε ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και πρέπει να μας απασχολήσουν. Αλλά υπάρχει όμως, κύριε Δημητρίου, κάτι ανησυχητικό σε αυτό το οποίο εσείς λέτε αυτή τη στιγμή. Όντως, οπουδήποτε συζητάμε τα θέματα επικαιρότητας και η επικαιρότητα δεν μπορεί να αλλάξει. Όμως βλέπουμε έντονες διαφωνίες σε ζητήματα, ακόμη και εθνικά, τα οποία οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να τα συζητήσουν. Όχι σε αυτό το βαθμό βέβαια, αλλά σε άλλα επίπεδα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να δούμε και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την αξία και τη σημασία που έχουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ναι, είτε είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που ανήκει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη ομάδα με 216 ευρωβουλευτές και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα της Ευρώπης, γιατί έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκεί καθορίζονται οι πολιτικές, είτε θα ενταχθεί, για παράδειγμα, στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που είναι μια μικρή ομάδα με 52 ευρωβουλευτές σήμερα και δεν έχει αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πιστεύει η αριστερά στην Κύπρο ότι έχει ή προσπαθεί να δώσει ότι έχει. Αυτά πρέπει να εξηγήσουμε. Γιατί 28 του Μάη, δύο μέρες μετά τις ευρωεκλογές, το Συμβούλιο Αρχηγών θα συνέλθει για να δει και τα νέα δεδομένα και τις ισορροπίες πώς διαμορφώνονται μετά και τις ευρωεκλογές. Ο τρόπος που θέσατε το ζήτημα, και θα επανέλθω βεβαίως για το δεύτερο γύρο της τοποθέτησης. Μα δεν τοποθετήθηκα στα όσα θέλω, ναι, να τοποθετηθώ. Σημαίνει ότι, και να απαντήσω και στον κύριο Κυπριανό. Σημαίνει ότι υιοθετείτε τη θέση του κυρίου Νιαζή, ότι θα εκπροσωπείτε τις ιδεολογίες και όχι την Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι, δεν είναι αυτό που εννοούμε, αλλά σίγουρα εκεί και όπου τοποθετούνται οι ομάδες, ναι, πρέπει να τοποθετούνται οι ομάδες. Ναι. Και πρέπει να δούμε και μια τοποθέτηση και για το υπόλοιπο και ζήτημα. Και ποιοι είναι αυτοί που πάνε με θετική ατζέντα και δημιουργούν πολιτικές στην Ευρώπη και ποιοι είναι συνεχώς με τα πλακάτ κρεμασμένα στο λαιμό τους σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Να απαντήσω και στα... Θέλω να απαντήσετε, ναι. Αν και δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι στο παρελθόν. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητούμε για το παρόν και το μέλλον. Δεν μπορώ όμως να αφήσω ασχολίαστα τα όσα αναφέρθηκε ο κύριος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τον αγώνα της ΕΟΚ. Ο ίδιος ο κύριος Κυπριανού, χωρίς να αναφερθεί κάποιος άλλος σε αυτό. Μα δεν είμαι εγώ που έκανα τη δήλωση ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚ είναι μια χούφτα μπουρλωτιέριδες τότε. Και δεν αναφέρθηκε καθόλου σε μια άλλη μεγάλη συγκυρία που είχαμε ως χώρα. Το 1978, στο Αγγλο-Αμερικανικο-Καναδικό σχέδιο, που απορρίφθηκε γιατί ακριβώς έθεσαν τότε το κόμμα και τότε το κόμμα πάνω από την πατρίδα και άκουσαν τη Σοβιετική Ένωση που τους ζήτησε να το κάνουν αυτό. Ο πατριωτισμός είναι πράξη και αυτό το είπε ο κύριος Στεφάνου σε μια ολομέλεια της Βουλής. Αλλά είναι μια πράξη που αποδεικνύεται καθημερινά. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Και αυτό πρέπει να είναι και το ζητούμενο. Σήμερα, την ώρα που έχουμε την επίθεση στην
ΑΟΣ, κάποιοι καταδικάζουν με την προκλητικότητα της Τουρκίας με ουρές. Αφήνουν να νοηθεί ότι είναι ο Αναστασιάδης και η κυβέρνηση που φταίει που δεν έχουμε διαπραγμάτευση και αυτή η έλλειψη διαπραγμάτευσης είναι λόγος που συνθέτει στην προκλητικότητα και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Αυτή την ώρα χρειάζεται εθνική συλλογική ευθύνη και να θωρακίσουμε τον τόπο μας. Και αυτό θα γίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το στήριγμα μας. Κάποιοι το λιδωρούν, κάποιοι το χλεβάζουν. Μένει να το δούμε και εμπράκτος βέβαια, γιατί πρώτη φορά είμαστε σε αυτό το σημείο, να το δούμε στις 20 του Ιούνιου. Μένει να το δούμε και εμπράκτος. Σκεφτείτε όμως, ποια θα ήταν η θέση της χώρας μας σήμερα, αν δεν ήμασταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Να μας απαντήσει ο κύριος Στεφάνου. Να σας απαντήσω τι. Ποια θα ήταν η θέση της χώρας μας αν δεν ήμασταν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ακούω κάθε μέρα να το λένε. Είχε καμιά πολιτική δύναμη που διαφώνησε με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να μιλούμε σοβαρά. Και όχι να κατασκευάζουμε θέσεις αλλωνών όπως επανειλημμένα κάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και έκανε ψες με έναν πολύ χυδαίο τρόπο ο πρόεδρος του Συναγερμού. Είπε ο εκπρόσωπος του Συναγερμού, ο κ. Δημητρίου, ότι γιατί αναφερθήκε ο άντρος Κυπριανού στον αγώνα της ΕΟΚ. Μα ο Αβέροφ Νεοφύτου αναφέρθηκε χθες και στον Αβέροφ Νεοφύτου απαντούσε ο άντρος Κυπριανού. Είπε το χυδαίο ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου ότι όποτε λέει είχαμε το εθνικό, το ακέλευαζε πάνω απ' όλα το κομματικό και ξεκίνησε από τον αγώνα της ΕΟΚ. Πάλι καλά που δεν ξεκίνησε από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Και κατά τα άλλα μας λένε να μην πισωγυρίζουμε. Αυτοί μας πισωγυρίζουν συνεχώς. Και γι' αυτόν απάντησε όπως απάντησε ο κύριος Κυπριανού, αναφερόμενος φυσικά στο Γκλαύκο Κλειρίδη και στην αναφορά του ότι ναι, τελικά ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚ έβλαψε και τους στόχους που είχαμε και γιατί τους κατέστησαν ανέφικτους. Να μας τα φορτώνουν εμάς. Είχαμε άλλη άποψη εμείς για τότε. Και δυστυχώς, τρεις φορές δυστυχώς, δικαιώθηκε αυτή η άποψη. Ότι θα έπρεπε να συνεχίζαμε τον μαζικό πολιτικό αγώνα. Και αυτό δεν είχε να κάνει τίποτα με τους ήρωες που τους αξίζουν κάθε τιμή, γιατί ο καθένας όταν πάει και θυσιάζει ότι πολυτιμότερο να έχει τη ζωή του, δεν μπορεί παρά να τον τιμάς και να τον έχεις πάντοτε στο πάνθιον των αθανάτων. Είπε κάτι πολύ προσβλητικό χθες ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου και διαρωτούμε με ποιον θράσος μπορεί κάποιος να αναφέρεται σε έναν άλλον κόμμα και να του δίνει διαπιστευτήρια πατριωτισμού. Εμείς δεν δίνουμε σε κανένα διαπιστευτήρια πατριωτισμού. Εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας και ασκούμε κριτική εκεί και όπου κατά την άποψη μας χρειάζεται στις άλλες πολιτικές δυνάμεις και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς ποτέ να αμφισβητούμε πατριωτισμό. Όμως θεωρώ ότι του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου για τον πατριωτισμό του ΑΚΕΛ το απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνεντεύξεις του να εκθιάζει τον πατριωτισμό του ΑΚΕΛ και να έρχεται μετά ο Αβέροφ Νεοφύτου και να λέει ότι ξέρετε δεν είναι πατριωτικό, πάνω απ' όλα το κόμμα δεν υπολογίζει την Κύπρο. Εκτός και αν ο πατριωτισμός για τον συναγερμό είναι όποτε το ΑΚΕΛ υποστηρίζει συγκεκριμένες πολιτικές που συμπίπτουν με τις πολιτικές του Προέδρου, όπως συνέπιπταν για τρία ολόκληρα χρόνια μετά το 2014, όταν αποφάσισαν ο κύριος Αναστασιάδης να μετακινηθεί προς θέσεις που έλεγε το ΑΚΕΛ, ήταν πατριωτικό το ΑΚΕΛ. Αν μας ακούσαν κριτική ή αν μας και κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον συναγερμό, δεν είναι πατριωτικό το ΑΚΕΛ. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν να δίνει διαπιστευτήρια στον άλλο για τον πατριωτισμό, πόσο μάλλον από έναν κόμμα που πολιτικοποίησε το πραξικόπημα. Δεν συμφωνείτε όμως, κύριε Στεφάνου. Δεν συμφωνείτε όμως ότι όντως είμαστε σε μια πιο επικίνδυνη ιστορική στιγμή. Βεβαίως συμφωνώ. Και σας λέω, η συλλογική ευθύνη και η εθνική ενότητα που επικαλείται ο συναγερμός και ο πρόεδρος τότε καλλιεργείται και προωθείται με το να ονομάζει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης που πολλές φορές έβαλε τη ράχη του μπουκάτο ότι είναι μη πατριωτικό, ότι βάζει από πάνω από το εθνικό το κομματικό και την επόμενη ημέρα των εκλογών όταν τελειώσουν όλα και όταν σβήσουν τα φώτα θα έρθουν πάλι κοντά μας και να πούν ξέρετε τώρα ξεχάστε τα. Αυτό που λέμε εμείς συνεχώς είναι το εξής.
Η κριτική είναι καλή, η συζήτηση, η πολιτική αντιπαλότητα. Φυσιολογικό είναι, διαφορετικές ιδεολογίες έχουμε, διαφορετικές πολιτικές έχουμε. Θα συζητήσουμε, θα αντιπαραταχθούμε. Στις εκλογές, όποιες και αν είναι αυτές, σηκώνονται και οι τόνοι. Αυτό υποθέτεται ότι θα σας το πούνε ή σας το πούνε στο παρελθόν. Ναι, όχι, θα μας το πούνε βεβαίως. Αλλά δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι με έναν τέτοιον τρόπο που γκρεμίζεις τις γέφυρες και απλά την επόμενη ημέρα δεν θα μπορείς να συνομιλήσεις. Είναι γι' αυτό εμείς που κρατάμε την ψυχραιμία μας, απαντούμε, αλλά δεν θέλουμε να παρασυρτούμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά του συναγερμού που προσπαθεί να ανεβάσει η συσπήρωση, είναι αυτός είναι ο λόγος. Και πάθεν πανικών ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου και ακούμε απίστευτα πράγματα από το στόμα του. Αλλά γιατί στην Κύπρο η επόμενη μέρα θα είναι εδώ, τα πλοία τα τουρκικά παράνομα θα είναι στην Κυπριακή Ναός και θα προκαλούν και θα απευθυνθούν σε εμάς που πριν από τις εκλογές είμαστε ελλειμματικοί και προβληματικοί σε σχέση με τον πατριωτισμό, να βάλουμε όλοι ράχη από κάτω για τον πατριωτισμό. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε εδώ, εν πάση περιπτώσει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η Κύπρος. Ξέρετε, είναι. Προχτές το Σάββατο πήγα και σε κηδεία γνωστών αγνοωμένων και ήμουν βασικός ομιλητής εκ μέρους του κομμάτους. Είναι προσβολή για τις χιλιάδες μέλη, οπαδούς, φίλους, ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ. Είναι προσβολή για όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους που έβαλαν τη ράχη τους από κάτω να αντικόψουν τον Ατήλα όταν κάποιοι οκαβιτατζίδες που προσκυνούσαν καθημερινά το πουλί της Χούντας και έβαζαν τον κόσμο σπίτι τους των καιρών του πραξικοπήματος, όταν εξαφανίστηκαν στο τρόδο μαζί με τον οπλισμό βέβαια και πήγαιναν τα μούστεκα παιδιά των πενταδάχτυλων να αντικόψουν αυτούς που φώναζαν Ελλάς και προσένωσης και τον ακρανασταίνουν το σύστημα σήμερα. Είναι προσβολή θέλετε βέβαια να... για όλους όσους έχει σαν αίμα, βεβαίως, οπουδήποτε και αν αυτοί ανήκουν. Και αυτό που κάνει ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, επαναλαμβάνω, είναι χυδαίο, μας θυμώνει, δεν δεχόμαστε από κανέναν να μας μειώνει τον πατριωτισμό μας, αλλά δεν θα ακολουθήσουμε τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, γιατί δεν ξέρω αυτός ο τόπος που θα πάει με τις τοποθετήσεις που κάνει ο συναγερμός. Θέλετε, κύριε, να αντιπαραταχθούμε. Πολύ ευχαριστούμε να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς με τον συναγερμό. Δεν μπορούμε εμείς να εκστασιαζόμαστε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 2 μέτρων και 2 σταθμών, των ανισοτήτων, της φτώχειας, της κοινωνικής εργασιακής ανασφάλειας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί εύφορον έδαφος για την ακροδεξιά που ανέρχεται απειλητικά και η δεξιά αδελφά κόμματα του συναγερμού να συγκατοικούν σε κυβερνητικά σχήματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Είπε ο κύριος Δημητρίου. Θέλω να επανέλθουμε στο δεύτερο σκέλος να μιλήσουμε για το. Λέει ο κύριος Δημητρίου, είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα που καθορίζουμε πολιτικές. Ναι, είναι αυτές οι πολιτικές που παίρνουν την Ευρώπη πίσω. Οι νεοφιλελεύθερες που καταστρέφουν την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν τόσο προβληματικές περιπτώσεις και στην Κύπρο γιατί οι ίδιες πολιτικές εφαρμόζονται. Θέλετε να συζητήσουμε από αυτού, να συζητήσουμε. Εδώ είναι η συζήτηση. Όχι να θυμάται ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και δεν ξέρω εγώ τι από την Ελληνική Επανάσταση. Έλεος πλέον. Κύριε Μελανά. Κύριε Μαρίνα, είναι κάποτε λίγο να μην χάνει η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος και εμένα προσωπικά σε τέτοιες συζητήσεις, διότι έχω την αίσθηση ότι. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει σε αυτή την περίοδο και απέναντι μας οι άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν να έχουν ξεκάθαρη άποψη, αφού όλα ρίχνονται και από τους τηλεθεατές και από τους πολίτες μας. Δηλαδή, σε αυτόν τον κιάδα που λέγεται εκλογές, ψηφοθυρία, συσπυρώσεις, κόμματα, διεφθορά, και μας ρίχνουν όλο στο κιάδα των αχρήστων. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέψετε έτσι με τον ανάλογο χρόνο μου, σε έφεση και λιγότερον. Όπως θέλετε εσείς, αλλά να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Να. Εάν σήμερα κάνουμε μια αποτύπωση της πραγματικότητας και της επικαιρότητας γύρω μας, σαν πολίτες αυτής της κατακαημένης Κυπριακής Δημοκρατίας, θα δούμε ότι η Τουρκία έχει βάλει στην ΑΟΣ μας απειλή, Κύπρο, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, νοουμένο ότι όλοι οι σχεδιασμοί που έχουν γίνει οδηγούσαν σε μια και μόνο πορεία, αυτή του ναυαγίου των συνομιλιών. Και στα κοινοοικονομικά θέματα, αυτοί οι πολίτες που μας παρακολουθούν ταλαιπωρούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια που δεν αυτονομήθηκαν και δεν ενισχύθηκαν εν ώψη του ΓΕΣΥ. Είναι η ανεργία στα ύψη, και δεν αναφέρομαι στα νούμερα τα τεχνητά τα οποία δημοσιοποιούνται, αλλά σε αυτές τις χιλιάδες των νέων ανθρώπων και τους γονείς τους που ταλαιπωρούνται με μισθούς των 400, 500, 600 ευρώ με την λεγόμενη part-time δουλειά. Είναι οι τρίτη ηλικία συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν συντάξεις οι οποίες δεν τους αρκούνται για τα φαρμακά τους. Είναι οι ορεινές μας περιοχές και τα χωριά μας τα οποία έχουν αφαιθεί στο τέλος του Θεού. Και την ίδια ώρα, τα δύο κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, όπως και εμείς και όλα τα κόμματα,
σκεφτόμενοι προφανέστατα και τη συσπήρωση και την ανάγκη να οδηγήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε στις κάλπες, βρίσκουμε αυτό το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον και έχει καταστεί κουραστικό, και αυτό το αναφέρω. Να βρίσκουμε τις μεγάλες διαφορές των δύο κομμάτων του ΙΣΥ και του ΑΕΛ που μέχρι πριν από 6 μήνες συμπορεύοντας στο Κυπριακό, θέλω να είμαι δίκαιος, μόνο στο Κυπριακό, και επί των ερειπίων αυτής της πολιτικής ξαφνικά θυμούνται τι, σας παρακαλώ, θερμά το 2019. Θυμούνται τον αγώνα της ΙΟΚΑ, τον Τουρκοκύπριο Νιαζή, ο οποίος ο ίδιος δήλωσε ότι θα εκπροσωπεί και την τουρκοκυπριακή κοινότητα ή την τουρκοκυπριακή κοινότητα και πολλές άλλες αναφορές με τις οποίες πολιτικά εμείς διαφωνούμε. Εμφανίζεται την κυρία Γιάννη Κληρίδου από το πουθενά και δηλώνει ότι είναι πατριώτης ο κύριος Κιζίλιουρεκ. Λοιπόν, πολύ αλλά η κυρία Κληρίδου που ήταν όταν ο Λεβέντ απειλεί τον Πουσκρίζου Λίγου να ολιτσάρουν. Ο Σενάρ Λεβέντ που είναι επίσης υποψήφιος με το Γιασεμί του. Πού ήταν η κυρία Γιάννη Κληρίδου να στρίξουν αυτούς τους ανθρώπους? Πού ήταν η Γιάννη Κληρίδου όταν οι δύο Τουρκοκύπροι προοδευτικοί πραγματικά αγαπούν την Κυπριακή Δημοκρατία, ύψουν αντισημένη τη Κυπριακή Δημοκρατία στο αμόχο του? Είχε χαθεί στα σεμινάρια που του έπαιρνα οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι για να μας δηλώνει ότι κάποιοι στην ελληνική κυπριακή πλευρά δεν θέλει λύση. Ενώ η Τουρκία θέλει λύση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα επειδή αρκετών καιρών τα ακούμε και είναι εκνευριστικό πλέον, λοιπόν πολύ αλλά πολιτικά θα λέγα στην κυρία Κέτη Κληρίδου να τα βρει με τον εαυτό τη, διότι οι συναισθηματισμοί δεν χωρούν στην πολιτική. Λυπούμε πολύ. Από την άλλη πλευρά, και οι δύο πολιτικές δυνάμεις, ο Δημοκρατικός Σύνεμος και ο Τάγκελ, μέσα στην κόντρα την αναμενόμενη και τη φυσιολογική, διότι δεν μπορούμε, δεν είναι η πολιτική η ζωή μας ένας παράδεισος και μια περιοχή αγγέλων όπου όλοι είμαστε ηθικοί και άμεπτοι κτλ. Και το κατανοώ συμπεριλαμβανομένων και εμάς και του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν μπορούμε να θυμόμαστε ξαφνικά πράγματα τα οποία δεν αφορούν τα προβλήματα πραγματικά της κοινωνίας. Την ώρα μάλιστα που η Τουρκία όχι μόνο να απειλεί, το έχει κάνει πράξη. Και δεν καταλαβαίνει τίποτε. Εμείς λέμε λοιπόν, είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Διαφωνούμε και με αυτό που συζητούμε πολλές φορές, δεν συζητούμε ευρωπαϊκά θέματα. Ωραία, είναι πολύ όμορφο να συζητούμε και την κλιματική αλλαγή και τα θέματα τα υπόλοιπα, αλλά στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ο Κύπριος, τον οποίο καλούμε να πάει στην κάλπη και όχι στην αποχή, περισσότερο μοιάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα και πολλές φορές και οι υπόλοιποι να κάνουμε το ίδιο λάθος, να διαφερόμαστε με τις συσπηρώσεις των στελεχών του κομματικού μας περίγυρου. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα βασιζόμενοι και στη μεγάλη αποχή που θα γίνει. Λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες όλων των αποχρώσεων και τους λέμε ότι είναι καιρός να στείλουν μήνυμα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα. Ούτε για τον Κιζίλιουρ και τις δικές του θέσεις, ούτε για την. Ξέρω εγώ την. Θυμήθηκε ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου και έχει δίκιο το Αγγέλ, τους αγωνιστές της ΕΟΚ. Μα δεν είναι αυτό το κόμμα που στο ενωτικό δημοψήφισμα για μια δεκαλεπτή αναφορά σφύριζε ένα διάφορα. Δεν είναι αυτό το κόμμα που υποστήριξε τον λεγόμενο νόμο Ακίντζη. Δεν είναι αυτό το κόμμα που θεωρεί γραφικούς και περιθωριακούς τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ του 55-59. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας έλεγαν και μας δαχτυλόδειχναν ότι είμαστε συντηρητικοί και περίεργοι, όταν λέγαμε ότι πρέπει να τιμούμε αυτόν τον περήφανο αγώνα του λαού μας. Που ήταν ένας αγώνας αριστερών-δεξιών κεντρών, ήταν πάνδημη η συμμετοχή του λαού μας. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και αντί να χτίζει πάνω στην ενότητα του λαού μας, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω είμαι στα όρια μου, στα όρια του χρόνου όλων των συναδελφών. Αντί να χτίζουμε πάση την πάθη με αυτή ενότητα για να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό, εφευρίσκουμε πολλές φορές μη σοβαρά θέματα να συζητούμε μόνο και μόνο γιατί σκεφτόμαστε όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένου και του δημοκρατικού μας καμιά φορά, πώς θα συσπηρώσουμε τις χιλιάδες των στελεχών των περίγυρων των κομματικών. Λοιπόν, πρέπει να απευθυνθούμε μια φορά σε αυτήν τη σιωπηρή πλειοψηφία και να τη πούμε να συμμετάσχει. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Κύριε Δημητρίου, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από αυτά που υπόθηκαν ή να θέσω ερώτημα? Ό,τι θέλετε εσείς. Αν και ερώτημα να θέσετε, θα απαντήσω αργότερα. Ναι, θέλω. Επειδή υπόθηκαν πράγματα για την καθημερινότητά μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πράγματι, ακόμη και αυτές που πόνεσαν τον λαό, είχαν την μεγάλη πλειοψηφία ψήφου από τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως ποιες είναι αυτές που πόνεσαν? Σε σχέση με την οικονομία. Και τι είναι αυτή που. Τι είναι αυτή η απόφαση? Σε σχέση με την οικονομία. Τι είναι αυτή η απόφαση που είχε σχέση το Ευρωκοινοβούλιο? Για να λέμε και πράγματα που ισχύουν. Δεν είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι. Δεν είχε καμία σχέση το Ευρωκοινοβούλιο με αυτό. Τι λέτε, για να είμαστε και δίκαιοι. Τι λέτε, κύριε Δημητρίου, δεν έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Βέμπερ προσωπικά ότι οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με τη σύμφωνο γνώμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Ακούστε. Ωστόσο, ο ίδιος τώρα που θα αναλάβει την Προεδρία, αν την αναλάβει βεβαίως, θα αλλάξει την Ευρώπη που ξέραμε μέχρι σήμερα και θα την κάνει κοινωνική.
Όχι, ο κύριος Βέμπερ δήλωσε έχουμε 12 συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν μια πιο ισχυρή Ευρώπη, μια πιο ανθρώπινη Ευρώπη και μια πιο έξυπνη Ευρώπη. Και είναι αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Και την Ευρώπη δεν μπορείς να την δεχτείς à la carte. Αν έχεις αλλεργία με την Ευρώπη, έχεις αλλεργία με την Ευρώπη. Αν θέλεις την Ευρώπη, πρέπει να είσαι υπέρ της Ευρώπης. Και υπάρχουν και θετικές αποφάσεις, υπάρχουν και μη θετικές αποφάσεις. Αλλά αν δεν κατανοήσουμε ότι από την Ευρώπη ως χώρα έχουμε κερδίσει και έχουμε κερδίσει πολύ περισσότερα από όσα ίσως να μην έχουμε κερδίσει, τότε έχουμε ζήτημα. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά και μπορούμε να κερδίσουμε ακόμη περισσότερα, είτε αφορούν τα πιο μεγάλα ζητήματα, την ασφάλεια της χώρας, τώρα την επίθεση που δεχόμαστε και εμείς πιστεύουμε ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχουμε το στήριγμα που χρειαζόμαστε και την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε, είτε είναι στα πιο μικρά και στα ζητήματα ποιότητας ζωής και στα ζητήματα της καθημερινότητας μας. Γιατί το 80% το τι ψηφίζουμε στην Κυπριακή Βουλή είναι είτε εναρμονιστικά νομοσχέδια, είτε οδηγίες που βελτιώνουν, πιστεύουμε, κατά κύριο λόγο, την ποιότητα της ζωής μας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ακούσαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ τώρα και από τον εκπρόσωπο τύπου, τον αγαπητό κύριο Στεφάνου, να μιλούν ότι πρέπει να κάνουμε συζήτηση με επιχειρήματα. Μας είπαν για αποδεδειγμένα ψέματα και μισές αλήθειες στην ίδια γραμμή και μας είπαν και για χυδαία επιχειρήματα. Αυτά δεν συνάδουν. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα ταυτόχρονα. Και πρέπει να αποφασίσουν τι προεκλογική εκστρατεία θέλουν να κάνουν. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς δεν μειώσαμε και δεν αναφερθήκαμε ποτέ, ούτε αμφισβητήσαμε τον πατριωτισμό κανενός. Είτε κόμματος, είτε προσώπου. Και το ξεκαθαρίσω. Εμείς λέμε αλήθειες και επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα, άλλοι είναι που έκαναν κατά μέτωπον επίθεση και σε υποψήφιο και σε κόμμα. Κύριε Στεφάνου. Όταν λες για τον, για ένα κόμμα ότι θέτει το κόμμα πάνω από το εθνικό συμφέρον, δεν του μειώνεις τον πατριωτισμό, δεν του αφισβητείς τον πατριωτισμό. Τουλάχιστον να έχουν το θάρρο να το λένε κιόλας, να μην το υπονοούν. Το κόμμα και τα μάτια μας, εγώ που το είπα. Το κόμμα και τα μάτια μας σημαίνει ότι που το είπε. Την Κύπρο και τα μάτια μας τα ακούσαμε πολλές φορές. Εγώ ακούω για το κόμμα. Δηλαδή θέλουμε να ξαναπάμε πίσω στο πραξικόπημα στην ΕΟΚΑ Β, ποιοι ήταν από τη μια πλευρά και ποιοι ήταν από την άλλη. Θέλω να συνεχίσουμε. Συνεχίστε αυτή τη συζήτηση. Όχι, δεν τη συνεχίζουμε. Που διχάζει τον κόσμο. Όταν μιλάω συναγερμό και αμφισβητεί τον πατριωτισμό του ΑΚΕΛ, δεν διχάζει τον λαό. Όταν υποχρεώνεται το ΑΚΕΛ να απαντήσει και υπογραμμίζω το ρήμα υποχρεώνεται, διότι δεν θέλει το ΑΚΕΛ να πάει σε αυτήν την οδό, μπροστά πρέπει να δούμε και όχι πίσω. Αλλά δυστυχώς ο συναγερμός μόνο πίσω θέλει να πηγαίνει, διότι αυτό δεν θέλει να συζητούμε το τι σήμερα βιώνει ο πολίτης, τι τον ανησυχεί, τι τον βασανίζει και γιατί θέλει λύσεις. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης της, αντί να δίνει λύσεις, προκαλεί και καινούργια προβλήματα, δεν θέλει να συζητούμε. Λοιπόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα απαντούμε, διότι πρέπει να απαντούμε. Δεν μπορεί τέτοια σοβαρά ζητήματα που τίθενται να μένουν αιωρούμενα και εμείς να κάνουμε τις πάρκες. Το δεύτερο που θέλω να πω. Στο ΑΚΕΛ, είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Υπάρχει ζήτημα. Δεύτερο που θέλω να πω. Και για την Ευρώπη να συζητήσουμε, θα πρέπει να συζητήσουμε και ποια είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι το αόριστο. Δεν μπορεί να σφυρίζουμε ένα διάφορα εμείς των μικρών κρατών μελών του Νότου κιόλας. Όταν στην Ευρώπη αποφασίζουν οι ισχυροί, κυρίως η Γερμανία με την ομάδα της, ο σκληρός πυρήνας, και εμείς να σφυρίζουμε διάφορα και να λέμε τι ωραία είναι η Ευρώπη. Όχι, εμείς διεκδικούμε μου την Ευρώπη. Ναι. Γιατί χωρίς διεκδίκηση από την Ευρώπη για την Κύπρο πρώτα απ' όλα και για τους απλούς ανθρώπους και τους εργαζόμενους, μια ζωή η εργαζόμενη και η Κύπρος θα είναι στο περιθώριο. Τρίτο. Εάν παραδεχόμαστε. Σε ουδέτερες περιοδίες το λέει και ο συναγερμός αυτόν, τώρα που έχει εκλογές δεν το λέει. Ότι η Ευρώπη έχει φοβερά δημοκρατικά ελλείμματα, φοβερά κοινωνικά ελλείμματα,
φοβερά προβλήματα σε σχέση με τη συνοχή της, την προοπτική της και τις πολιτικές της. Ο ίδιος ο Γιούνκερ αναφέρθηκε ότι αν δεν κάνουμε ριζικές αλλαγές, αυτή η Ευρώπη την οποία οραματιζόμαστε. Ο κύριος Γιούνκερ όμως μιλάει για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ωραία. Εμείς λέμε ότι διαφωνούμε με αυτή την πολιτική, όμως ο ίδιος διαπιστώνει τα προβλήματα. Έχουν άλλες λύσεις. Όπως και ο συναγερμός έχει άλλες λύσεις, όπως και το ΕΛΚ έχει άλλες λύσεις. Για παράδειγμα, όταν συγκατοίκησε τώρα στην Αυστρία το κόμμα των αδελφών, των χριστιανοδημοκρατικών του συναγερμού, μαζί με το ακροδεξιό κόμμα, ποιες ήταν οι πρώτες τους αποφάσεις, θα συλλαμβάνονται, λέει, οι άστεγοι που κοιμούνται στα παγκάκια, στα πάρκα. Δηλαδή, αντί να πάνε λύσουν το πρόβλημα, γιατί έχουμε αστεγούς, θα συλλαμβάνουν και τους αστεγούς που δεν έχουν σπίτι. Και η πρώτη απόφαση σε εργασιακών επίπεδων ποια ήταν, της κυβέρνησης, του αδελφού κόμματος του συναγερμού, θα επαναφέρουν το 12ωρο. Ξεχάστε τα 8 ώρα που στη δεκαετία του 40 τα κέρδισε το συνδικαλιστικό κίνημα, τώρα θα πηγαίνουμε εμείς πίσω. Κανονικά το παράδειγμα της Σουηδίας θα θέλαμε όλοι. Ναι. Άρα να συζητήσουμε για την ουσία των πολιτικών. Και έναν τελευταίο. Ναι. Έχει σημασία να είσαι δραστήριος και διεκδικητικός στην Ευρώπη. Οι δείχτες των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη δείχνουν ότι το ΑΚΕΛ έχει την πιο δραστηρία ομάδα. Και μάλιστα για το περιβάλλον, πέραν ότι έχουμε την πιο δραστηρία ομάδα, κατέταξαν το συναγερμό στην κατηγορία των δεινοσαύρων. Έτσι ονομάζουν τις κατηγορίες που είναι στην τελευταία κατηγορία. Δεν μπορείς να είσαι δεινόσαυρος και να λες ότι διεκδικείς από την Ευρώπη. Ή διεκδικείς ή δεν διεκδικείς. Κύριε Μελωνά. Θα συνεχίσω από εδώ που είναι ο κύριος Στεφάνου. Συμφωνώ σε όλα σας έχει πει για τα κοινοοικονομικά και είναι αλήθεια ότι είναι η Ευρώπη των πολλών ταχυτητών. Και για να έρθουμε στον τόπο μας, πρέπει να θυμηθούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν κυριακές από τις 8 πρωί μέχρι τις 11 βράδυ. Και όπου πάμε και τους συναντούμε, γιατί τους συναντούμε, και είμαι σίγουρος όλοι οι συναντούμε, μας λένε δεν θα πάω να ψηφίσω. Λυπούμε πολύ. Και έχω δίκιο. Πρέπει να μιλήσουμε για όλους εκείνους τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίρνουν 400-500 ευρώ ή 300 ευρώ ή 600 ευρώ για λίγες ώρες αγοράς υπηρεσιών. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά. Πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις. Εμείς έχουμε πάρα πολλές προτάσεις. Και όχι τώρα μόνο προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά θα συνεχίσουμε αυτές τις προτάσεις. Και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε κάποια πράγματα. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Όταν ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή αναζητεί λύσεις στα προβλήματα της υγείας του, στα προβλήματα της εργασίας του, στα προβλήματα της καθώς πρέπει ζωή του, διαβίωση του, μαζί με τα παιδιά του, την οικογένεια του. Και η αντιμετώπιση που έχει είναι μια κατάσταση περίπου δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ως πολιτεία. Έτσι, δεν ασκώ κριτική τώρα σε αυτήν την κρίση. Ως πολιτεία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε δυστυχώς σε πάρα πολλούς από αυτούς. Η αντίδραση του κόσμου είναι ότι όλοι είμαστε το ίδιο και όλοι νοιαζόμαστε μόνο για τις καρέκλες μας. Αυτό το πράγμα για μένα είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να πετύχουμε και πρέπει να αλλάξουμε. Και είμαι βέβαιος ότι και αυτοί που κάθονται εδώ και πάρα πολλοί άλλοι συναδελφοί μου από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αυτή τη στόχοπροσύλωση έχω. Πολλές φορές όμως χανόμαστε μέσα στον κυριόνα των πολλών θεμάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι συμπολίτες μας. Τώρα, μια τελευταία κουβέντα και ολοκληρώνω. Ναι. Εάν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, θα ήταν πάρα πολύ σωστό και καλό επιτέλους να κουβεντιάσουμε με ανοιχτά χαρτιά, πιστεύω μετεκλογικά πλέον, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και είναι μια καλή πρόταση την οποία εμείς έχουμε στο τραπέζι και ελπίζουμε να υιοθετηθεί στις πολλές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έρχονται, να εισακουστούν οι θέσεις και του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Κόμματος και άλλων επιφανών ανθρώπων, των πανεπιστημιακών μας, ούτως ώστε να δοθούν εκείνες οι λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Διαφορετικά, ούτε ο Γιούνκερ θα μας λύσει τα προβλήματα, κατά την άποψή μας, και κανένα μια πολιτική δύναμη, ευρωπαϊκή, σοσιαλιστική, αριστερή, είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για όνομα του Θεού και πρέπει, ναι, να τα χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε την αλλαγή και ο κόσμος μας πρέπει να πιστέψει σε αυτό, στη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Όντως, σημασία έχει να τα πάμε τα προβλήματα στην Ευρώπη και εκεί να λυθούν και σημασία έχει η Ευρώπη να είναι ανθρωποκεντρική, όποια μορφή και αν αυτή έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα, να κλείσουμε λίγο πιο ευχάριστα, να συνδεθούμε με την συνάδελφο.